Το beatbox. Το beatbox ιστορικά ξέρουμε ότι με αυτή την ονομασία ξεκίνησε μέσα από την hip hop κουλτούρα της δεκαετίας περίπου 70-80 στην Αμερική, στα γκέτο της Αμερικής. Γνωρίζοντας κατά μία έννοια ότι ο άνθρωπος μπορεί να προέκυψε από την περιοχή εκεί της Αφρικής, αν και τίποτα δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρο, έτσι. Ίσως στοιχεία αριθμού που χαρακτηρίζουν το beatbox να μπορεί να είναι τόσο πρωτόγωνα και παλιά, που μπορεί να τα βρούμε και σε εκδοχές όπως τα body percussion, δηλαδή χτυπήματα στο σώμα. Μπορεί κανείς να παράγει κάποια ρυθμικά layers, κάποια στρώματα, κάποιες ηχητικές στιβάδες ρυθμού, οι οποίες μπορεί η μία να προστίθεται στην άλλη. Οπότε εκεί βασίζεται και η πολυρυθμία της αφρικάνικης κουλτούρας. Το θετικό με το beatbox είναι ότι πλέον μπαίνει σε ένα περιβάλλον σχολείων και μπορεί κάποιος να διδαχτεί αυτή την τεχνική μέσα από ένα δάσκαλο ή μέσα από πολλά βίντεο στο YouTube, μέσα από tutorials. Κοίτα, τα beatbox workshops τα οποία ξεκίνησαν στα ανοιχτά σχολεία του Δήμου Αθηναίων έδωσαν καταρχάς την οντότητα που χρειαζόταν, να το πω, και την ευκολία το να μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Αρχικά βοηθήσαμε παιδιά τα οποία κάναν λίγο beatbox ή μόλις είχαν αρχίσει να γίνουν πολύ καλύτεροι. Δεύτερον, υπήρχε μια διαδικασία που στηρίξαμε πάρα πολλά παιδιά, οι οποίοι είναι παιδιά είτε ασυνόδευτα από άλλες χώρες, οι οποίοι είχαν φοβερή ανάγκη το να μάθουν κάτι, τα οποία επισκέπτονται πολύ συχνά τα τμήματά μας. Άρα είχαμε και healing procedure μέσα από όλη τη διαδικασία, δηλαδή να βοηθάμε, και εκπαιδευτικά αντίστοιχα βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδιά να κατανοήσουν την τέχνη του beatbox σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή και το μαθησιακό κομμάτι και ταυτόχρονα τη λογική της διασκέδασης, γιατί εμείς περνάμε κυρίως καλά μέσα από όλα αυτά. Καθώς προσπαθώ να περάσω το beatbox στα παιδιά, πώς ανταποκρίνονται, πώς σωματοποιούν κατευθείαν τους ήχους και πόσο, επειδή υπάρχει παράμετρος του ρυθμού, ουσιαστικά διασκεδάζουν μέσα στην διαδικασία της γνώσης. Δηλαδή μαθαίνουν διασκεδάζοντας ή διασκεδάζουν μαθαίνοντας κατά μία έννοια. παιδιά πλέον που κάνουν μουσική σε δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια, έχουν τη δυνατότητα, αν γνωρίζουν, αν πετύχουν ένα δάσκαλο ο οποίος κάνει beatbox, να έχουν την χαρά να μάθουν αυτή τη τεχνική και φαίνεται ότι επειδή και τα ίδια έχουν πολύ μεγάλη φαντασία και είναι ανοιχτά στις προκλήσεις, μπορούν να πειραματιστούν με τους ήχους και σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργήσουν ακόμα καλύτερα δικά τους ηχοχρώματα και δικές τους τεχνικές. Τα τελευταία 10 χρόνια έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει τεράστια βήματα. Το πάντρεμά του με πάρα πολλές τέχνες, κυρίως μουσικές τέχνες. Στην πραγματικότητα το beatbox μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά όργανα, υπάρχοντα όργανα ή οργανικές δομές που υπάρχουν ήδη. Το ενδιαφέρον όμως είναι όταν συνδυάζεται με τα αερόφωνα, με τα πνευστά δηλαδή, αυτά που η φωνή τους παράγεται από τον αέρα. Τότε είναι κάπως πιο δύσκολο ίσως με την έννοια ότι το στόμα του εκτελεστή ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να παράγει ήχο στο πνευστό, στο αερόφωνο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και κινήσεις για να παράγει τους ήχους του beatbox. Και όλο αυτό γίνεται ταυτόχρονα. Το beatbox έχει μια μοναδικότητα, ότι όλες οι μουσικές τέχνες έχουν συνδεθεί με το beatbox. Αυτό δεν συμβαίνει για όλες τις μουσικές τέχνες. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. το beatbox έχει κάνει, το έχεις δει με συμφωνική ορχήστρα μέχρι παραδοσιακά όργανα. Το έχεις δει από βιολί μέχρι synthesizer ή ένα DJ. Το έχεις δει όλο αυτό να ανοίγει, δηλαδή έχει μια τεράστια γκάμα σύνδεσης σαν είδος. Γιατί είναι έτσι σαν μορφή τέχνης. Beatboxing is something really important in my life. It's the way I express myself. started to try to do the rhythms, the drums, the bass. What I love about beatboxing is that beatboxing is music, it's language, it's philosophy, it's a psychological battle, and it's also something that is energetical, physically, like sport. For me, the battle probably is not the perfect format of presenting skills from artists, but I understand that battling is giving a lot to the beatbox community, because battling is giving the opportunity to beatboxers to grow up faster, because they try to keep up the tempo, they try to keep up the level. So this is motivating them. Of course, every beatboxer should try to be more wide, should play more music, should communicate with more musicians, should listen more music, should be more open. Raz, dva, tri. That's good stuff. Thank you very much. Beatbox Nation.